Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας που είναι Κυριακή και είναι και παραμονή των Χριστουγέννων, θέλω να ευχηθώ διαμέσου ημών σε όλους τους τηλεθεατές, αυτούς οι οποίοι θα επικοινωνήσουν μαζί σας, και να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Η εορτή αυτή είναι μεγάλη δεσποτική εορτή, χριστιανική εορτή, και εύχομαι να μην τη γιορτάζουμε παγανιστικά, να τη γιορτάζουμε χριστιανικά. Δηλαδή ο Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας. Λέμε προ Χριστού, μετά Χριστό, είναι το ωραιότερο και το τελειότερο, το αγιότερο πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Λοιπόν, θα σου πούμε δύο κάθετα τα βυζαντινά. Τέσσερις στίχους από τα βυζαντινά. Εν τω μεταξύ, ο στίχος από τα υπηρώτικα δεν είναι και τόσο «Ελάτε εδώ γειτόνισσες» και... Κραβαρίτικα θα μου πείτε. Εγώ κραβαρίτικα. Έχετε πολιτογραφηθεί. Τώρα είμαι κραβαρίτη. Πού να ξέρω κραβαρία εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, για να ακούσω. Για να ακούσω τα καλά. Τα λόγια. Αυτά είναι τα λόγια. Βλέπω ότι έχει μέσα θεολογία, από ό,τι βλέπω και από ό,τι άκουσα. Όλα αυτά δεν είναι παγανιστικά, γιατί μερικοί, δηλαδή βλέπω τώρα μια νοοτροπία να ξεφεύγουμε λίγο από το θεολογικό νόημα της εορτής. Γι' αυτό εμείς μέσα στην Εκκλησία γιορτάζουμε θεολογικά τα Χριστούγεννα. Εσείς είστε παιδιά δικά μας, έχουμε ψάλτες που ψάνουν στους ναούς. Έχουμε τη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως, τη μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για το έργο το οποίο επιτελείτε. Για όλες τις, σε όλες τις γιορτές που κάνουμε είστε πάντα πρώτοι, με ωραίες φωνές, με καλές καρδιές, και πλαισιώνετε πάντα τα, όλες τις γιορτές που κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο το οποίο προσφέρετε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς εσάς τι μπορεί να κάνει ένας Μητροπολίτης, ένας Μητροπολίτης μόνος του, χωρίς να έχει συνεργάτες και καλούς συνεργάτες, δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Και μάλιστα τους περισσότερους από εσάς τους βλέπω κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή στους ναούς ως ψάλτες. Εμείς λέμε τις ευχές, εκείνοι μας ανταποκρίνονται. Λοιπόν, ποιοι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς συνεργάτες? Θέλω να σας συγχαρώ και να είστε καλά, να έχετε υγεία, να περάσετε αύριο πολύ καλά την ημέρα και τις ημέρες, με φροσύνη εσωτερική, ψυχική ειρήνη, αρχοντιά, να ξεπερνούμε τα προβλήματα. Ποτέ δεν θα υπάρχει εποχή χωρίς προβλήματα. Εμείς θα πρέπει να τα ξεπερνάμε. Και όπως λέει ένας εκ των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ο καλός κολυμβητής, όταν βλέπει ένα κύμα μεγάλο να έρχεται, κάνει μια βουτιά και το περνάει από κάτω το. Και βρίσκεται απέναντι το κύμα, χωρίς να πάει απέναντι στο κύμα το οποίο θα το χτυπήσει. Άρα, να ξέρουμε τον τρόπο ή να περνάμε με βουτιές κάτω από τα προβλήματα ή να τα ξεπερνάμε πάνω με έναν τρόπο, να κάνουμε υπέρβαση των προβλημάτων και να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι. Και καλή χρονιά και ευλογημένοι να έχουμε από το Θεό. Να είστε καλά.